Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας επιστήμη, αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτη, από το Μη Δέλτα κεφάλαιο και από το 24 εδάφιο. Μη Δέλτα 24, σελίδα 654. 44-24. Ούτω λέει ο Κύριος, ώστις σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ χιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίης σας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας του ουρανού, τους ουρανούς, ο στερεός σας την γην απ' εμαυτού. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονας τους μάντης. Ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνων την επιστήμη αυτών. Ο στερεώνων το λόγο του δούλου μου, και εκπληρών τη βουλήν των μηνυτών μου. Ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε να κτιστεί και θέλω να ορθώσει τα ερείπη αυτού. Ο λέγον προς την Άβυσσον γεννού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς σου. Ο λέγον προς τον Κύρον ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν θέλουσι τεθεί τα θεμελιά σου. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού των Κύρων, του οποίου τη δεξιά χειρα εκράτησα, για να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού, και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, για να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δεν θέλουσιν κλειστή. Εγώ θέλω υπάγει έμπροσθεν σου, και εξομαλύσει τα σχολιά σοδούς, θέλω συντρίψει τα σκαλκίνα στήρας και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Και θέλω σι δώσει θησαυρούς φυλατωμένους σε σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, δια να γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο καλόν σε κατόνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου σε κάλεσα, μάλιστα με το όνομά σου σε επωνόμασα, αν και δεν με γνώρισας. Να διαβάσουμε και από το 11 εδάφιο. Ούτω λέγει ο Άγιος, ο Κύριος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Κι εγώ έκτισα την γη και επίησα άνθρωπον επ' αυτής, εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάσεις πάσαν τη στρατιάν αυτού. Εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνη και θέλω διευθύνει πάσα στα σοδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εχμαλώτης μου, ουχή με λύτρων, δε με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα που περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς 150 χρόνια πριν έλθει στη ζωή και στην πορεία του ο Κύριος, ο Θεός προφήτευσε γι' αυτόν και μάλιστα με το όνομά του. 150 ολόκληρα χρόνια. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο θαύμα που όταν το διαβάζουμε θαυμάζουμε, αλλά ταυτόχρονα και βλέπουμε πόσο ο Θεός εργάζεται αφενός μεν για να εκπληρώσει τη βουλή του και αφετέρου δε πως θέλει εμείς να εργαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τη βουλή του Θεού. Η Βουλή του Θεού ήταν απαρχής. Ακριβώς 70 χρόνια μετά την εχμαλωσία και την εξορία του λαού Ισραήλ εκεί στην γη των Χαλδαίων, στη Βαβυλώνα, ακριβώς 70 χρόνια μετά, δηλαδή ήταν αρκετά τα 70 χρόνια για το Θεό να εκπαιδεύσει με δοκιμασία μεγάλη το λαό του, ώστε να αποβληθούν από την καρδιά του λαού και η ειδωλολατρεία και η πλάνη και η αποστασία και η αμαρτία. Ακριβώς λοιπόν 70 χρόνια είχε προβλέψει ο Θεός ότι θα ήταν αρκετά για την διόρθωση, άρα και την επιστροφή του λαού Ισραήλ στη γη του. Δεν τον έστειλε για να καταστραφεί, δεν τον έστειλε στη δοκιμασία αυτή για να διασκορπιστεί και να διαλυθεί. Αντιθέτως, και αυτό είναι το θαυμαστό, τον εξόρισε, τον έστειλε, τον φύλαξε, τον ευλόγησε,
τον εκπαίδευσε και όταν πια ήταν έτοιμος τον επέστρεψε για να μπορέσει να συνεχίσει ο Θεός το έργο του μέσα από το λαό Ισραήλ μέχρι να γεννηθεί ο Χριστός, αλλά και στη συνέχεια. Τώρα το ζήτημα είναι πώς θα πραγματοποιήσει ο Θεός τη βουλή του. Στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά, αλλά είναι μερικά πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να τα κάνει παρά μόνο εφόσον βρει τα κατάλληλα σκεύη, τα κατάλληλα εργαλεία, τους κατάλληλους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, είναι αδύνατον στο Θεό να σώσει τους ανθρώπους αν δεν έστελνε τον Ιησού τον Ναζωραίο να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και να τον αναστήσει εν δικαιοσύνη, εν αγιασμό, χωρίς αμαρτία, χωρίς μόμο, να τον αναστήσει για τη δικαίωσή μας. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να επιβλέπει επί πάντα στους υιούς των ανθρώπων, αν ο Χριστός δεν είχε προσδιοριστεί μεσίτης εκεί στον ουρανό, υπερπάντων των ανθρώπων προς το Θεό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επεμβαίνει ο Θεός είναι κάποιος να προσεύχεται, και ο μόνος που μπορεί να προσεύχεται αδιαλείπτος για όλους τους ανθρώπους είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ανεστημένος, ο Χριστός Ιησούς ο άνθρωπος. Είναι αδύνατον για τον άνθρωπο να σταθεί μέσα στον πόλεμο που διεξάγεται τον πνευματικό αν δεν έχει δύναμη. Γι' αυτό και προέβλεψε ο Θεός τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον να πάρει το Πνεύμα το Άγιο από τον Πατέρα και να το εκχέει στους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να λαμβάνουν δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω τους, και κάθε φορά που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται πάνω τους και πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, να λαμβάνουν δύναμη για να μπορούν να αντέξουν στη συνέχεια τη ζωή τους. Δηλαδή, τι να αντέξουν? Να κάνουν σωστά το θέλημα του Θεού, να φτάσουν μέχρι το τέλος. Γιατί είναι γραμμένο «ο υπομείνας έως τέλους». Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κανείς δεν μπορεί να υπομένει, ώστε να ισχύσει ο υπομείνας μέχρι τέλους θέλει σωθεί. Έτσι λοιπόν είναι βέβαιον ότι στο Θεό τα πάντα είναι εύκολα, τα πάντα είναι δυνατά, τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό, αλλά είναι απαραίτητο να βρίσκει και τα κατάλληλα σκεύη και τα κατάλληλα εργαλεία τους κατάλληλους ανθρώπους. Και έτσι το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει τη γη και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που να ζητάει την αλήθεια και να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε να φανερωθεί σε αυτόν δυνατός ο Θεός για να εκτελέσει και να εκπληρώσει το θέλημά του, τα θελήματά του. Γι' αυτό και δεν διστάζει να φωνάξει ο Θεός ενώπιον όλων των δυνάμεων: «Έβρικα Δαβίδ τον Ιεσέ, τον Υιό του Ιεσέ, άντρα του κατά την καρδία μου, και τι βρήκα σε Αυτόν, γιατί Αυτός θα πράξει πάντα τα θελήματά μου, καθώς η καρδιά Του είναι κατά την καρδία μου». Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο έψαξε να βρει έναν άνθρωπο που θα εκπληρώσει τη βουλή Του, να επιστρέψει το λαό Ισραήλ τον προσδιορισμένο χρόνο από τη γη των Βαβυλωνίων στη γη του Ισραήλ. Και όχι μόνο έψαξε και τον βρήκε, καθώς το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά όλα είναι ένα αιώνιο παρόν, όχι μόνο τον βρήκε, αλλά και βρήκε τρόπο να τον πείσει να πράξει το θέλημά του. Να τον διδάξει, να του φανερώσει, να του πει τι πρέπει να κάνει και να τον πείσει να κάνει το θέλημά του, δηλαδή να επιστρέψει το λαό Ισραήλ στη γη του Ισραήλ. Και ο άνθρωπος που βρήκε ο Θεός ήταν ο ανιψιός του Δαρίου. Ανάμεσα σε πολλούς ανιψιούς, ένας ήταν και ο Δαρίος. Ανάμεσα σε πολλούς συγγενείς και ο Κύρος. Ανάμεσα σε πολλούς συγγενείς του Δαρίου, ένας ήταν και ο Κύρος. Και από απαρχής άρχισε ο Θεός την εκπαίδευσή του χωρίς να βρίσκει αντίσταση από Αυτόν, και τον προσδιορίσε σαν και χρησμένο του. Και εδώ μπαίνουμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, στις αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως, πως ένας άνθρωπος
θα εκλεγεί από το Θεό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του να εκλεγεί από το Θεό για και χρησμένος? Και αυτό γιατί? Γιατί αν γνωρίζουμε ο Θεός τι θέλει από τον άνθρωπο για να τον καταστήσει και χρησμένο του, τότε είμαστε στην ευχάριστη αυτή θέση, ζώντας στην περίοδο της χάριτος Καινής Διαθήκης, που ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει «ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας». Ο ετών θα λάβει, ο ζητών θα βρίσκει, συγγνώμη, ο ετών θα λαμβάνει, ο ζητών θα ευρίσκει και στον κρούοντα θα ανοίγεται. Έχουμε λοιπόν σαν Εκκλησία του Χριστού αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο που δεν το έχει κανένας άλλος άνθρωπος σε άλλες εποχές. Ό,τι ετούμεθα, ο Θεός να μας απαντάει. Βεβαίως, εάν είναι μάλιστα και κατά το θέλημα του Θεού αυτό που ετούμεθα, τότε έχουμε και παρησία να φωνάζουμε δυνατά στο Θεό, γνωρίζοντας ότι μας ακούει επειδή ζητάμε κατά το θέλημά Του, και γνωρίζοντας ότι μας ακούει να ξέρουμε ότι το κάνουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο Του, και δεν μπορούμε απ' αλλού, να μάθουμε, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που ψάχνει ο Θεός από έναν άνθρωπο για να τον καλέσει, να τον χρήσει και να του συμπεριφέρεται σαν και χρησμένος του. Γιατί το θέλουμε αυτό? Γιατί μελετώντας τη Γραφή διαβάζουμε ότι στους και χρησμένους ο Θεός συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο που είναι πολύ όμορφος και τον ζηλεύουν οι άνθρωποι. Και χρησμένοι είναι ολίγοι, δεν είναι πολλοί, ο λιγοστή των αριθμών, ο λίγοι και πάρει και εν τη γη. Δεν έχουν δηλαδή δυνάμεις μεγάλες. Θυμηθείτε την Εκκλησία της Φιλαδελφίας που είναι η κεχρισμένη Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Ομολογεί ο Χριστός ότι έχεις μικράν δύναμη. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για τις μεγάλες δυνάμεις των ανθρώπων. Δεν ενδιαφέρεται για τους δυνατούς, για τους συνετούς. Αντιθέτως μάλιστα, τα μωρά εξέλεξε, τους αδυνάτους εξέλεξε, τους ασήμαντους, τους μη ευγενείς, και μάλιστα εξηγεί ο ίδιος για να κατεσχύνει τους σοφούς, τους δυνατούς και τους ευγενείς. Πώς? Παίρνοντας το μωρό του κόσμου, το μετατρέπει ο Θεός σε μωρό του Θεού και χρησμένον, το οποίο είναι σοφότερον πάντων των ανθρώπων. Παίρνει τους ασθενείς του κόσμου, τα ασθενή του κόσμου, τα μετατρέπει σε ασθενή του Θεού και τα καθιστά ισχυρότερα των ανθρώπων. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός εργάζεται με μικρούς και, για να το πω πιο σωστά, με ταπεινούς. Δηλαδή με αυτούς που έχουν επίγνωση της αδυναμίας τους. Δηλαδή μπορεί να με στα μάτια των ανθρώπων να φαίνονται δυνατοί, αλλά εάν έχουν επίγνωση της αδυναμίας τους, τους διαλέγει ο Θεός. Βέβαια πιο εύκολο είναι να ευαγγελίσεις το φτωχό παρά τον πλούσιο. Φτωχός, γι' αυτό και ο Χριστός τι είπε, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε ο Θεός, δια να ευαγγελίζομαι τους πτωχούς». Να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Ο φτωχός, ο ταπεινός δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να δεχθεί το Λόγο του Θεού, τη χάρη του Θεού. Εδώ όμως έχουμε μια τελείως διαφορετική περίπτωση, τον Κύρο, που δεν ήταν ούτε φτωχός ούτε αδύναμος. Ήτανε στρατηγός και βασιλιάς των Μίδων και των Περσών, θα έλεγα πλανητάρχης. Και εδώ είναι το δύσκολο. Εύκολα προσκαλείς έναν μικρό και ασήμαντο, εύκολα προσκαλεί ο Θεός έναν μικρό και ασήμαντο για να του δώσει δύναμη. Δύσκολο είναι έναν δυνατό και σπουδαίο να
να τον προσκαλέσει ο Θεός να τον χρήσει και να του δώσει τις ιδιαίτερες δυνάμεις του. Κι όμως και αυτό το έκανε ο Θεός. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Κύρος. Ένας άνθρωπος που θα έλεγε κανείς ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε ένα πολύ μεγάλο θαύμα για να τον ελκύσει. Προφήτευσε το όνομά του και το έργο του 150 χρόνια πριν. Ώστε ο Κύριος γνώριζε ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος τον ήξερε πριν ακόμη γεννηθεί, τον κάλεσε πριν ακόμη γεννηθεί για να τον χρησιμοποιήσει όταν θα είναι στη ζωή. Και αυτό το θαύμα τον Κύριο το συγκλώνησε, ώστε έγινε και χρησμένος του Κυρίου, όχι μόνο γιατί ο Θεός τον εκάλεσε και τον έχρισε, αλλά ίσως το σημαντικότερο, γιατί αυτός απεδέχθη την πρόσκληση και έπραξε πάντα τα θελήματα του Θεού έχοντας καρδιά κατά την καρδία του. Δηλαδή βρήκε έναν άνθρωπο ο Θεός καταλληλότατο και δυνατό και σπουδαίο. Βεβαίως εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τη δύναμη και τη σπουδαιότητα του Κύρου την έδωσε ο Θεός, γιατί έτσι μας λέει. Αλλά τον εμπιστεύθηκε. Τον εμπιστεύθηκε να του δώσει δυνάμεις, και τώρα ερχόμαστε πιο κοντά σε εμάς. Τον εμπιστεύθηκε να του δώσει αποστολή και έργο. Τον εμπιστεύθηκε να τον κάνει μεγάλο και σπουδαίο και τρανό. Τον εμπιστεύθηκε να τον χρήσει, γιατί διέκρινε μία καρδιά απολύτως ευάρεστη στο Θεό μέσα στον Κύρο. Και αυτή την καρδιά, αδερφοί, πρέπει να εξετάσουμε, αλλά όχι μόνο την καρδιά του, δηλαδή την ψυχή του, δηλαδή τις επιθυμίες της καρδιάς του, αλλά και τις επιθυμίες σαρκός του, αλλά και το πνεύμα του. Γιατί ο κεχρισμένος έχει αγιασμό και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Έτσι είναι ολόκληρος και εις μηδέν ελλειπής, εις ουδέν ελλειπής. Και αυτό το βρήκε στον Κύριο. Τι χαρακτηριστικό είχε ο Κύριος? Ψάξουμε να βρούμε ικανότητες. Τις ικανότητες δίνει ο Θεός. Μην ψάξουμε να βρούμε δυνάμεις, τις δυνάμεις τις δίνει ο Θεός. Εκείνο που πρέπει να ψάξουμε είναι το χαρακτήρα του και την νοοτροπία του, τη λογική του, τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του και ιδιαιτέρως το έργο του. Ο Κύριος λοιπόν κάποια στιγμή, δεν μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού σε ποια ηλικία, πιθανόν νωρίς, πιθανόν στο τέλος της ζωής του, δεν το ξέρουμε. Αλλά κάποια στιγμή διάβασε το Λόγο του Θεού και διεπίστωσε ότι τον αφορά προσωπικά. Τον αποκάλεσε με το όνομά του και πίστεψε, διεπίστωσε, βεβαιώθηκε, γνώρισε ότι τον αφορά προσωπικά, και αυτό είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του κεχρισμένου του Κυρίου ή του ανθρώπου που ο Θεός θα τον χρήσει με δύναμη και με πνεύμα Άγιο. Ότι ο Λόγος του Θεού με αφορά προσωπικά. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε μένα προσωπικά. Ό,τι λέει, το λέει για μένα προσωπικά. Δεν το λέει για τους άλλους. Δεν με νοιάζει αν το λέει για τους άλλους. Πιστεύω ότι του λέει και για τους άλλους. Χαίρομαι να το λέει σε όλους, αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει προσωπικά. Και αυτό είναι η πρώτη μας επιδίωξη, το πρώτο μας βήμα. Δηλαδή να γίνει ρήμα Θεού, Λόγος Θεού προσωπικός. Μέσα από το Λόγο του
και μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να είναι κεχρισμένος. Δεν μπορεί. Γιατί ο κεχρισμένος έχει χαρακτηριστικά που θα δούμε συγκεκριμένα στη συνέχεια. Αλλά το πρώτο βασικό σημείο είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος προσεύχεται στον Θεό πρέπει να γνωρίζει, να πιστεύει, να είναι βέβαιος ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Και τι εξητάμε από το Θεό? Το Λόγο Του, την παρουσία Του και προσοχή να απευθυνθεί σε μένα ο Θεός. Θέλω, Κύριε, να μου μιλήσεις. Θέλω, Κύριε, να με ελέγξεις. Θέλω, Κύριε, να με διορθώσεις. Αλλά και ο Θεός τι λέει? Εγώ, παιδί μου, όταν μετανοείς εσύ και με εξητάς και επιστρέφεις σε μένα, θα σε συνετίζω. Ποιον? Εσένα. Δεν λέει θα σας συνετίζω, θα σε συνετίζω. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πάω να εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου, να αφιερωθώ στον Κύριο, να γίνω όσιος, να πάω να μετανοήσω, να ζητήσω το αίμα του Χριστού και να τον πλησιάσω, να του πω: τώρα, Κύριε, επί το λόγο σου, ακούστε το αυτό, Κύριε, επί το λόγο σου, συνέτησέ με. Στους εξητούντας Αυτόν. Εσύ το υπόσχεσαι. Σε παρακαλώ, επί το λόγο σου, συνέτησέ με. Θα σε συνετίσει, εξάπαντος. Είναι υπόσχεσή Του. Ζητάς κατά το θέλημά Του. Κάνεις, αυτό είναι το πολύ βασικό, αδελφοί, προσωπικό το λόγο Του σε σένα. Προσωπική τη σχέση σου με τον Χριστό. Δεν σκέφτεσαι κανέναν άλλον, παίρνεις τούτο και λες: ο λόγος σου είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως της ψυχής μου και του πνεύματός μου και διερευνά τα πάντα. Θέλω λοιπόν ο λόγος σου να είναι προσωπικό σε μένα. Συνέτησέ με, σε παρακαλώ. Και τι θα κάνει ο Θεός? Αυτό που υπόσχεται: εγώ θα σε συνετήσω. Δίδαξε με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω, πού να πάω. Μάλιστα, εγώ έχω μία συνήθεια και μου έχει βγει σε καλό, παρόλο που είναι και επώδυνη. Κύριε, κλείσε όλες τις πόρτες και άσε ανοιχτή μόνο αυτή που θέλεις εσύ. Όταν κλείνουν οι πόρτες, πονάς. Πας από εδώ, κλείνει η πόρτα. Πας από εκεί, κλείνει η πόρτα. Ελπίζω όμως. Έχω προσευχηθεί, κλείσε όλες τις πόρτες. Και ξαφνικά βλέπεις όλες τις πόρτες να κλείνουν. Και εκεί βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Και τότε ανοίγει μία και λες: πω, αυτή είναι που μου άφησε ο Χριστός. Αυτή είναι που μου άφησε. Γιατί? Γιατί ό,τι του ζητήσεις θα στο κάνει. Και γιατί του ζητάω αυτό? Γιατί δεν θέλω να κάνω λάθη. Αν έχω τρεις ανοιχτές, ποια θα περάσω? Ποια θα εκλέξω? Με τα μάτια μου? Με αυτό που μου αρέσει, με αυτό που θέλω ή με αυτό που νομίζω? Για ασφάλεια, κλείστα όλα, Κύριε. Μα μη είχα μείνει άνεργος, όχι άνεργος, ήταν ο καιρός να φύγω από την προηγούμενη μου δουλειά που δούλευα, από τη δουλειά που δούλευα, και είπα: Κύριε, σε παρακαλώ, κλείσε τις πόρτες. Και μέχρι τότε έστελνα βιογραφικά και όλες ανοίγανε. Και ξαφνικά, όχι, 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 όχι. Τρελάθηκα εγώ. Φόβος, τρόμος. Λέω: και τώρα, λέω: Κύριε, δεν θα έχω δουλειά. Και με επισκέφθηκε και μου είπε: έχεις δουλειά τώρα? Λέω: έχω. Λοιπόν, και πράγματι, αδερφοί, ήρθε η στιγμή που είχαν κλείσει όλα και άνοιξε μια δουλειά. Και σε αυτή έμεινα μέχρι που πήρα σύνταξη. Και εκεί με ευλόγησε ο Θεός. Εγώ θα σε συνετίσω. Πότε? Όταν το ζητάς. Εγώ θα σε διδάσκω την οδό που πρέπει να περπατάς. Πότε? Όταν του το ζητάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Προσέξτε το εγώ. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Πότε? Όταν του το ζητάω. Και η οφθαλμή μου θα είναι απάνω σου να σε προστατεύω όταν του το ζητάω. Αυτό ζητάω. Κύριε, συνέτησέ με, σε παρακαλώ, επί το λόγο σου. Δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Συμβούλεψέ με τι να κάνω τώρα.
Προστάτευσέ με γιατί φοβάμαι. Και ο Θεός με μεγάλη χαρά το κάνει. Το πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό του και χρησμένου είναι να έχει προσωπική σχέση με το Θεό μέσα από το Λόγο Του και μέσα από το Πνεύμα Του. Τότε ο άνθρωπος αυτός, αδερφοί, είναι βέβαιον ότι αν προσέξει θα έχει καλή συνέχεια. Τι σημαίνει αν προσέξει? Εδώ είναι τώρα το δύσκολο ακόμη. Σου μίλησε, σου εξήγησε, σε συμβούλευσε όπως τον κύριο. Του είπε, θα οικοδομήσεις την πόλη μου, θα επιστρέψεις τους εχμαλώτους μου και μάλιστα όχι με λύτρο ούτε με δώρα. Ακόμη του είπε, η Ιερουσαλήμ θα κατοικιστεί, οι πόλεις του Ιούδα θα ανακτιστούνε και εγώ θα ανορθώσω τα ερώπια του Ιούδα. Συγκεκριμένα πράγματα, πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, έκτον. Ο Κύριος ήξερε ότι είναι προσωπικός ο Λόγος του Θεού για αυτόν. Το σκέφτηκε, το διάβασε, το ξαναδιάβασε, ήξερε ακριβώς τι θα κάνει και ξεκίνησε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ξέρεις ακριβώς τι θέλει ο Θεός να κάνεις. Γιατί έχεις προσωπικό μήνυμα, προσωπικό ρήμα, όπως λέει το κείμενο, προσωπικό λόγο από το Θεό. Δεν λες τώρα θα με φωτίσει ο Θεός, θα κάνω. Όχι. Έχω συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένη οδηγία, συγκεκριμένη οδό που πρέπει να περπατήσω, συγκεκριμένο έργο που πρέπει να εκτελέσω. Δεν φεύγω αν δεν μου πεις ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή και να με συνετίσεις, αλλά και να με διδάσκεις την οδό που πρέπει να περπατάω, αλλά και να με συμβουλεύεις και βεβαίως να προστατεύεις. Το δεύτερο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό του Κύρου ήταν ότι ήξερα ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Ήξερε ότι έπρεπε να επιστρέψει το λαό Ισραήλ, να του δώσει τη δυνατότητα να χτίσει την Ιερουσαλήμ. Αυτά ήταν η αποστολή του. Να χτίσει τις πόλεις του Ιούδα και να επιστρέψει τους εχμαλώτους, όχι με λύτρα και με δώρο, όχι να πάρει λεφτά, να δώσει. Τους γέμισε λύτρα. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι προσωπικός λόγος του Θεού, προσωπική σχέση του κεχρισμένου με το Θεό, με το Λόγο Του και με το Πνεύμα του Άγιο, και δεύτερον συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένο έργο να εκτελέσει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το ίδιο λέγει, συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένος λόγος. Πάλι 150 χρόνια, όχι ψέματα, 650 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ. Ο Κύριος με έχρισε πρώτον, συγκεκριμένη αποστολή, να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Δεύτερον, να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία. Τρίτον, να κηρύξω ελευθερίες στους οχμαλώτους. Τέταρτον, άνοιξη δεσμοτηρίου στους ασθενείς, στους δεσμίους, να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον εις τον Κύριον και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούτας που θα τους θέσω στη Σιόν. Θα προσθέσω τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Κάθε ένας κεχρισμένος έχει συγκεκριμένη αποστολή. Ο Ιερεμίας, συγκεκριμένη αποστολή. Συγκεκριμένο έργο. Ο Δαβίδ, συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένο έργο. Ο Πέτρος, συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένη αποστολή. Σε ποιους? Στους παρεπιδήμους του λαού Ισραήλ. Ο Παύλος, συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένη αποστολή. Πού? Στα έθνη. Δεν είναι κουτούρου. Δεν ξέρω αν ξέρετε τη λέξη αυτή, αλλά τη λέγαμε εμείς παλιά. Δεν είναι δηλαδή χωρίς να σκέφτεσαι, να πηγαίνεις όπου λάχει, όπου τύχει, όπως πάω.
συγκεκριμένη αποστολή. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, πάλι το ίδιο, πολύ σημαντικό. Το κατάλαβε, το δέχτηκε, το άκουσε, το πίστεψε και το εκτέλεσε. Πρώτον, άμεσα, χωρίς καθυστέρηση. Το ξαναλέω, άμεσα, χωρίς καθυστέρηση. Δεύτερον, χωρίς αντίρρηση, χωρίς να κρίνει το Λόγο του Θεού. Το πρώτο λοιπόν, άμεσα. Θυμάστε τι, γιατί και χρησμένη ήταν Ευρεχάρη, η Μαρία. Και χρησμένη ήταν ο Ιωσήφ. Την έδιωξε κρυφίως, το βράδυ έρχεται και του λέει, γυναίκα σου είναι. Αμέσως την πήρε. Βλέπει εν ύπνιο ότι έρχονται να σκοτώσουν από τον Ηρώδη το παιδί. Σήκω και φύγε. Ξημερώματα, το βράδυ του τόπε ξημερώματα έφυγε. Και χρησμένος λοιπόν ενεργεί άμεσα, χωρίς καθυστέρηση. Ξέρει και ενεργεί. Το δεύτερον, χωρίς αντίρρηση, χωρίς αμφιβολία, χωρίς κρίση, χωρίς σκέψη. Τώρα δεν σκέφτεται τίποτα, έχει τη φωνή του Θεού, το Λόγο του Θεού. Και τρίτον, αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη ευλάβεια, θα λέγαμε ανθρώπινα σήμερα με θρησκευτική ευλάβεια, σε λεπτομέρεια να εκπληρώσεις αυτά που σου ανέθεσε ο Θεός. Προσεκτικότητα. Άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αντίρρηση, χωρίς σκέψη, χωρίς αμφιβολία, αλλά και με μεγάλη λεπτομέρεια στο να κάνει ακριβώς αυτό που του λέει ο Θεός. Ακριβώς όμως. Λόγος του Θεού γι' αυτό είναι νόμος. Νομικιστής είσαι? Είμαι. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού για μένα είναι νόμος. Αν αυτό θεωρείς εσύ νομικιστή, νομικισμό, είμαι νομικιστής. Ακριβώς, στη λεπτομέρεια. Και έτσι τα κατάφερε. Γιατί? 2 χρόνια βασίλεψε. 2 χρόνια βασίλεψε ο Κύριος. Αν είχε καθυστερήσει, δεν θα μπορούσε να κάνει το θέλημα του Θεού. Αν δεν το είχε κάνει ακριβώς όπως του το είπε, δεν θα το είχε καταφέρει. Δηλαδή τι δεν θα είχε καταφέρει, να το δούμε ένα-ένα. Αν είχε καθυστερήσει, είναι σαφές, ήρθε άλλος βασιλιάς, δεν θα έκανε αυτό το έργο που ο Θεός του είχε δώσει να εκτελέσει. Εάν έφερνε αντιρρήσεις και σκέψεις, τότε θα άρχισε την κουβέντα, τον εαυτό του και τι θα δημιουργεί το. Θα δημιουργεί το αυτό που δεν θέλει ο Θεός, την αδυναμία του τρίτου, του να εκπληρώσει ακριβώς σε λεπτομέρεια, με λεπτομέρεια όλα όσα του είπε ο Θεός. Σκεφτείτε δηλαδή να είχε πει εντάξει θα τους διώξω, άντε σηκωθείτε και φύγετε. Πώς θα χτίζανε? Πού θα βρίσκαν τα λεφτά? Εκεί θα τους περιμένανε και θα τους τρώγανε. Γι' αυτό είναι εκλεκτός του Θεού. Γιατί έχει αυτά τα 3 ωραία χαρακτηριστικά που αποτελούν χαρακτηριστικά του κεχρισμένου του Κυρίου, που έχει καλό καρπό, ο καρπός μένει και δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του. Δώσε μας Κύριε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αμήν αδελφοί. Θέλουμε. Αυτό το καλό έχουμε εμείς. Μπορεί να μην είμαι, αλλά ξέρω ότι σήμερα αν το ζητήσω από τον πατέρα μου, που είναι κατά το θέλημά του, θα με κάνει. Γι' αυτό και στο ζητάω, Θεέ μου. Αμήν αδελφοί. Του το ζητάμε. Στο ζητάω, πατέρα. Θέλω να με κάνεις ένα κεχρισμένο τέτοιο. Με άμεση ανταπόκριση, χωρίς αντίρρηση, χωρίς δισταγμό, χωρίς αμφιβολία και με λεπτομέρεια να εκτελώ αυτό το οποίο μου λες, εμένα προσωπικά όμως. Εμένα προσωπικά. Δηλαδή διαβάζω το Λόγο του Θεού και λέω αυτός ο λόγος είναι για μένα. Να τι είναι το λάθος που κάνουμε? Αυτό που ακούμε δεν είναι για μένα, για τους άλλους είναι. Για μένα είναι.
όταν ακούω το λόγο του Θεού προσεύχομαι και λέω, Κύριε μίλησέ μου εμένα, με αποτέλεσμα να μην σκανδαλίζομαι όταν με ελέγχει, γιατί ξέρω ότι δεν με ελέγχει ο άνθρωπος, ο Χριστός με ελέγχει, να είμαι σε εγρήγορση, να καταλάβω, να κατανοήσω και να είναι η καρδιά μου έτοιμη, όπως φωνάζει ο Δαβίδ, έτοιμη είναι η καρδιά μου Κύριε, να είναι η καρδιά μου έτοιμη να εκτελέσω αυτό που μου λέει τώρα άμεσα κατά γράμμα, με ευλάβεια. Από εκεί και πέρα αδερφοί, ο Θεός αρχίζει και συμπεριφέρεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο προς τους και χρησμένους του, και μόνο προς τον και χρησμένο του, προς αυτόν τον οποίον έψαξε, βρήκε, εκπαιδεύει για να τον χρησιμοποιήσει. Πότε? Όταν θα έρθει ο καιρός. Πότε θα έρθει ο καιρός? Δεν το ξέρω. Ένα ξέρω, όταν πει μπρος θα πάρω δρόμο. Τώρα εγώ θα κρατάω τη δεξιά σου, το δεξί σου χέρι. Ξέρεις τα πια σου κρατάει το δεξί σου χέρι ο Θεός? Το καλό το χέρι που λέμε εμείς, που κάνεις τα πάντα. Άρα ό,τι κάνεις θα είναι σωστό, γιατί δεν θα το κάνεις ή θα το κάνω εγώ. Όταν σκοντάφτεις δεν θα πέφτεις, γιατί εγώ θα σε κρατάω από το δεξί σου χέρι. Όταν θα περπατάς δεν θα κάνεις τον δρόμο σου, γιατί εγώ θα σου κρατάω το χέρι να σε οδηγώ. Το δίνεις το χέρι στον Χριστό, το κρατάει. Αν το δίνω λέει, Κύριε να, και τα δυο, όλα. Ξέρεις θα πει να κρατάει το δεξί σου χέρι ο Χριστός? Καμιά φορά το σκέφτομαι και λέω, Κύριε, κράτα μας το χέρι Κύριε. Αμήν αδερφή. Θα κρατάω το δεξί σου χέρι. Μπροστά σου θα υπάρχουν εμπόδια πολλά για να κάνεις το έργο του Θεού. Μη φοβάσαι. Εγώ θα υποτάξω τους εχθρούς σου, το διάβολο, τα παιδιά του. Εγώ θα υποτάξω τους εχθρούς σου μπροστά σου και εγώ θα αφοπλίσω και θα υποτάξω όλους τους ισχυρούς που έρχονται απέναντί σου. Γιατί θυμηθείτε, εσύ είσαι το μωρό και το ασθενές. Απέναντί σου έχεις σοφούς και ισχυρούς. Εγώ αυτούς θα τους υποτάξω, θα τους αφοπλίσω για να φύγουν από τη μέση, ώστε να ανοίξω δίθυρα πόρτες διάπλατες και πύλες που δεν κλείνονται για να περπατάς εσύ μαζί μου ή εγώ μαζί σου. Καμία πόρτα κλειστή από αυτές που πρέπει να περάσεις. Όλες οι πόρτες κλειστές από αυτές που δεν πρέπει να περάσεις. Αλλά πέρασες, ναι. Τώρα αρχίζουν οι ταλαιπωρίες. Αρχίζουν οι σκολιές οδοί, τα προβλήματα, τα μπερδέματα, τα μπλεξίματα, οι φωνές, οι επιθέσεις, οι δελεασμοί, οι πλάνες, τα ψέματα, οι κατηγόριες. Θα τα βρεις μπροστά σου τώρα. Μη φοβάσαι και χρησμένε μου, εγώ θα εξομαλύσω τα σκολιάς οδούς μπροστά σου. Ούτε απειλές, ούτε δελεασμοί, ούτε κατηγόριες, ούτε πλάνες δεν θα υπάρχουν μπροστά σου. Εγώ θα τα ανοίγω, θα τα ισιώνω και καθώς θα σου κρατάω το δεξί χέρι εσύ θα περπατάς. Εγώ θα συντρίψω στο δρόμο σου κάθε χάλκινη πόρτα που βάζει ο διάβολος για να σε σταματήσει. Εγώ θα γκρεμίζω και θα ανοίγω κάθε αδιέξοδο. Εγώ θα δημιουργώ δρόμο ευθύ, ευθεία οδό, αγία οδό στα πόδια σου. Και θα υπάρχουν και μοχλοί, σιδερένιοι που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να τους προσπεράσεις. Εγώ θα τους κόψω. Για σκεφτείτε αδερφοί,
ωραίο περπάτημα που έχει ο κεχρισμένος του Κυρίου. Ο Χριστός δεν προπορεύεται μόνο, προπορεύεται κρατώντας το χέρι του. Και ό,τι μεθοδίες και αν κάνει ο εχθρός, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πρόσωπα, καταστάσεις, οτιδήποτε γεγονότα, ο Θεός τα ανοίγει για να περάσει ο εκλεκτός του. Κύριε μου, ο κεχρισμένος του. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να είμαστε μία εκκλησία κεχρισμένων. Ωραίο δεν είναι? Όλοι μας κεχρισμένοι. Και μπορούμε σήμερα να γίνουμε όλοι μας. Αρκεί να το ζητήσουμε. Όλοι μας να γίνουμε κεχρισμένοι. Και εκεί θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους σε σκοτάδια, πλούτη κρυμμένα σε απόκρυφα, και εσύ θα γνωρίσεις τότε ότι εγώ είμαι ο Κύριος που σε καλώ κατ' όνομα ο Θεός. Τότε αρχίζει και σου δίνει. Γιατί? Για να δίνεις. Σου δίνει, σου δίνει, σου δίνει. Γιατί? Για να τον δοξάζεις. Αυτός ο δρόμος μπορεί να χαθεί. Δυστυχώς πάρα πολύ εύκολα. Αν το βλέμμα σου πάψει να βλέπει το Χριστό και αρχίζει και βλέπει άλλα πράγματα. Ποια είναι τα άλλα πράγματα? Όσα προσφέρει ο διάβολος πλούσια στην εποχή μας, για μας. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα πω κάτι και συγχωρέστε με, το Facebook είναι έργο του σατανά. Χαλάει τις ψυχές των ανθρώπων. Ξεφτιλίζει τους ανθρώπους. Όταν λέω τους ξεφτιλίζει, τους ξεφτιλίζει. Τους βάζει να κάθονται έτσι, 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 έτσι στις φωτογραφίες, να λένε βλακίες. Ένας ποιμένας. Και λυπήθηκα πάρα πολύ για να με κατακρίνει που λέω για την αλότρια ενδυμασία, για τις μπιτζάμες, για τα παντελόνια, για τα μαλλιά, γράφει ποιμένας. Εάν ξυπνήσω το βράδυ και φορέσω τις παντόφλες της γυναίκας μου, θα πάω στην κόλαση? Ακούτε τώρα. Και λέω, Χριστέ μου, πώς ξεφτιλίζονται οι άνθρωποι? Πώς τους ξεφτιλίζει ο διάβολος? Βέβαια, πρώτη φορά το αναφέρω. Δεν στενοχωρήθηκα, λυπήθηκα. Λυπήθηκα για αυτόν. Λυπήθηκα για αυτούς που γράψανε παρακάτω, «Ω, στην κόλαση θα πας! Ω, και τι καρά μου χάθηκες!» Ιρωνικά. Και λέω, τώρα ο άνθρωπος αυτός. Και αυτό, να σας πω κάτι, είναι το λιγότερο. Από εκεί και πέρα, εσχρόνεστη και λέγει. Και τι γίνεται? Ξεφτιλίζουν τον εαυτό τους, ξεφτιλίζουν την οικογένειά τους και ξεφτιλίζουν και την εκκλησία που πηγαίνουν. Και με παίρνουν και μου λένε, αυτά τα παιδιά στην εκκλησία της Κηφισιάς έρχονται και μας κάνει τον αυστηρό? Ω, Χριστέ μου, λέω, δεν το είχα δει εγώ. Λέω, γιατί? Λέω, μπήκε στο Facebook. Λέω, καμιά φορά μπαίνω. Είδες, μου λέει. Λέω, τι να δω? Μπήκα και είδα. Και λυπήθηκα. Λυπήθηκα. Παιδιά του Θεού, άγια, ευλογημένα, πώς ξεπέφτουν έτσι? Πώς χάνεται το χρίσμα? Καταλαβαίνετε τι λέμε? Χάνεται το χρίσμα. Βγάζεις έναν εαυτό έξω που δεν είσαι και χάνεις αυτό που είσαι. Το χάνεις. Μα να μην χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα. Όλα να τα χρησιμοποιούμε προς δόξαν Θεού. Αν μπορείς να χρησιμοποιείς ό,τι χρησιμοποιείς για τη δόξα του Θεού, κάτω. Αλλά αν παρασύρεσαι και ξεφτιλίζεσαι, φύλαξε τον εαυτό σου, φύλαξε το χρίσμα του Θεού απάνω σου. Διαφύλαξέ το. Μη χάνεις
αυτό που ο Θεός μας έδωσε. Ξέρετε τι μας έδωσε, αδερφοί, ο Θεός? Σεις έχετε το χρήσμα από του Αγίου, προσέξτε, και γνωρίζετε τα πάντα. Έχετε το χρήσμα του Αγίου και γνωρίζετε τα πάντα. Αν γνωρίζετε τα πάντα, γιατί πέφτεις τόσο χαμηλά? Κάτι έγινε. Κάτι μπήκε μέσα στην καρδιά σου. Κάτι συμβαίνει. Και ο Χρήσας εμάς είναι ο Θεός, όχι ο Χριστός. Ο Θεός, λέει η Γραφή, είναι ο Χρήσας εμάς, ο οποίος μας εσφράγισε και έδωκε τον αραβόνα του Πνεύματος στις καρδιές μας. Και καλά, αυτό το ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα, εάν μπει μέσα στην καρδιά μας η αγάπη του κόσμου και τα εν το κόσμο, χάνεται το χρήσμα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και το χρήσμα το οποίο εσείς λάβατε από το Θεό μέσα σας μένει, ώστε δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει τις. Άρα, εφόσον χρειάζεσαι να σε διδάξω, εφόσον χρειάζομαι να με διδάξεις, έφυγε το χρήσμα. Δεν μένει μέσα σου. Τα χάσες όλα. Το χρήσμα μένει μέσα σου και δεν χρειάζεται να σε διδάσκει κανείς. Γιατί? Γιατί καθώς σας διδάσκει αυτό το χρήσμα περί πάντων, και αυτό είναι αλήθεια και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας εδίδαξε, εν αυτό θέλετε μένει. Μη μου πείτε λοιπόν τώρα ότι το να μπω στο Facebook είναι διδαχή του χρήσματος. Μη μου το πει κανένας αυτό. Το να μπω στο Facebook και να δοξάσω το Θεό, να γράφω για το Θεό, να μιλάω για το Θεό και να μην απαντάω στους ανθρώπους, είναι διδαχή του χρήσματος. Αλλά να μπαίνω στο Θεό και να βγάζω τη μία φωτογραφία μετά την άλλη, να μπαίνω στο Facebook ή οπουδήποτε, στο Twitter, να μην αναφερθώ τώρα σε πολλά, μη μου πείτε ότι είναι διδαχή του χρήσματος αυτό. Μη μου πείτε ότι μπορεί να είσαι και χρησμένος εσύ. Έχεις χάσει το χρήσμα. Δεν είσαι και χρησμένος, ούτε μπορείς να γίνεις ποτέ. Τι θα γίνεις? Κατρακύλα, γκρέμισμα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, όταν έχουμε το χρήσμα, είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και όποιος είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου, κάνει ακριβώς αυτό που του λέει ο Θεός. Τι δηλαδή? Έχει χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο Λόγος του Θεού είναι προσωπικός. Τέλειος. Είναι προσωπικός. Ό,τι και να λέει, εδώ λέει, και εσείς έχετε χρήσμα του Αγίου και γνωρίζετε τα πάντα. Αμήν, Κύριε. Θέλω να έχω το χρήσμα και να γνωρίζω τα πάντα. Είναι προσωπικός για μένα. Μπορεί να είναι για σένα, αλλά είναι για μένα. Λέει, το χρήσμα το οποίο εσείς ελάβατε από αυτού μέσα σας μένει. Μέσα μου μένει. Ε, βέβαια. Και δεν έχω χρίαν και δεν έχετε χρίαν και δεν έχω χρίαν να με διδάξει κανένας. Δεν λέμε ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν ηγέτες, δεν υπάρχουν άρχοντες και όλοι είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δάσκαλός μας είναι ο Χριστός? Μα είναι δυνατό να με διδάσκει ο Χριστός? Είναι δυνατόν να έχω το χρήσμα και να αγαπάω τον κόσμο και τα εν το κόσμο? Είναι δυνατόν? Κάτι έχει γίνει. Κάτι μου ξέφυγε. Κάτι άλλαξε. Και πρέπει επιγόντως να επιστρέψω. Επιγόντως να επιστρέψω. Επιγόντως να μετανοήσω. Επιγόντως να εξομολογηθώ. Γιατί? Γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, οι έτοιμοι, και ποιοι είναι οι έτοιμοι? Αυτοί που έχουν το χρήσμα. Οι έτοιμοι θα ετοιμαστούν και θα φύγουν. Και αυτοί που δεν είναι έτοιμοι, ποιοι δεν είναι έτοιμοι? Αδελφοί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ποιοι δεν είναι έτοιμοι? Αυτοί που δεν έχουν το χρήσμα, αυτοί που δεν έχουν το λάδι. Αυτοί δεν είναι έτοιμοι.
Και εκείνη τη στιγμή θα τρέχουν να ετοιμαστούν, αλλά δεν θα προλάβουν. Και είναι φοβερό να είμαι στην εκκλησία, να ακούω τα κηρύγματα, να κηρύττω, να ακούω προφητείες, να προφητεύω, να είμαι στο έργο του Θεού και να μην έχω το χρίσμα. Γιατί το χάσα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Σήμερα να ζητήσουμε από το Θεό να είμαστε και να παραμένουμε και χρησμένοι του Κυρίου. Γιατί? Γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Γιατί ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα να το χάζεστε, αλλά δεν είχα καταλάβει κι εγώ. Σήμερα προσευχόμουν και το κατάλαβα. Ότι αυτός που περπατάει σε αυτά τα μονοπάτια έχει χάσει το χρίσμα. Και όταν το κατάλαβα τρόμαξα. Και είπα, τι κάνεις? Δεν μιλάς. Δεν λες τίποτα. Δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, δεν φροντίζεις τα παιδιά σου. Και είπα, δεν μπορώ. Κύριε, φέρε μου εσύ το στόμα μου, το λόγο σου, την καρδιά μου, για να βγει ο λόγος σου έτσι όπως είναι. Αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ, μη χάνουμε το χρίσμα, το Άγιο με το οποίο μας έχρισε ο Θεός. Θα χάσουμε το δρόμο μας, θα χάσουμε την ψυχή μας, θα χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Μια φορά ακόμη να το πω και συγχωρέστε με, δεν είναι έλεγχος, φόβος είναι. Δεν μπορεί το χρίσμα να σε οδηγεί να περπατάς εκεί μέσα. Το έχεις χάσει. Μετανόησε γρήγορα. Μην το βγάλεις επειδή το παγώ. Δεν κέρδισες τίποτα. Τώρα πάμε να τα βγάλουμε όλοι μας. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Πάμε σήμερα, γονατίζουμε και λέμε, ήμαρτον Κύριε εισέ, και έχασα το χρίσμα και το θέλω πίσω. Θέλω να είμαι και χρησμένος και χρησμένη. Θέλω να μου κρατάς το δεξί μου χέρι. Θέλω να εξομαλύνεις τα σχολιά σου οδούς. Θέλω να μου ανοίγεις τις πόρτες, να γκρεμίζεις τα διέξοδα, τους μοχλούς, να τους πετάς από μπροστά μου, να τους κόβεις και να με φέρεις σε πλούτη, σε θησαυρούς και κρυμμένους ουράνιους. Θέλω να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Τώρα τελευταία όλα τέτοια σας λέω και δεν θα με χωνεύετε σε λίγο.